Μπορεί να ξεχωρίσεις τη μορφή τους μέσα στο πλήθος. Ίσως τους δεις να προσπερνάνε βιαστικά. Πρόσωπα που κάτι σου θυμίζουν. Πρόσωπα γνώριμα, σαν να κοιτάς τον εαυτό σου σε καθρέφτη. Που όμως έχει σπάσει. Γιατί τα όνειρα έχουν γίνει πια εφιάλτες. Και ο χρόνος κόλλησε μέσα σε μια στιγμή. Μια θολή, ακαθόριστη γραμμή. Που δεν υπάρχει γυρισμός αν προσπεράσεις. Αν παραβείς τη δέκατη εντολή. Λείπεις συνέχεια από χθες το πρωί. Χωρίς ένα μήνυμα, χωρίς ένα τηλεφώνημα. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί. Δεν είχαμε μυστικά ο ένας από τον άλλον. Πάντα ήμασταν ειλικρινείς μεταξύ μας. Σταύρο, ήρθαν. Γεια σας. Γεια σου, Πέτρο. Τι κάνεις? Σταύρο, τι γίνεται? Περάστε. Έφερα και την κόρη μου μαζί. Τι θυμάσαι την Αγγελική, Σταύρο? Αλίμονο, αλίμονο. Έχω καιρό να τη δω, βέβαια. Τι κάνεις, έχεις αλλάξει? Εσύ δεν έχεις αλλάξει καθόλου. Μεγάλος. Έχουν περάσει και τόσα χρόνια, τουλάχιστον 5-6. Τουλάχιστον. Από εδώ η γυναίκα μου, η Μαριλένα, η κόρη του Πέτρου. Γεια, χαίρομαι πολύ. Έχω ακούσει πολλά για σένα από τον πατέρα σου. Και εγώ ήθελα να σε γνωρίσω. Ω, ευχαριστώ. Και εσύ ο Αλέξης, έτσι. Μπράβο. Ο μπαμπάς είναι πολύ περήφανος για σένα, το ξέρεις. Πάμε, πάμε, το τραπέζι είναι έτοιμο. Περάστε. Να σε βοηθήσω στο σερβίρισμα. Τα έχω ετοιμάσει όλα, αλλά έλα να σερβίρουμε το ψητό. Πάμε να βλέπουμε. Έλα, Πέτρο, κάθισε. Ναι. Αυτό για σένα, Σταύρο. Ευχαριστώ. Έλα, τώρα λίγο. Ναι, χαρά στο πράγμα. Η κόρη μου. Κόλλησε αμέσως με τη γυναίκα σου. Δεν έχει φίλους εδώ στην Αθήνα και νιώθει μόνη. Θα μείνει μόνιμα εδώ? Στην αρχή είπε πως ήρθε για λίγο, αλλά τώρα δεν θέλει να φύγει. Αγόρασε δικό της σπίτι. Υποπτεύομαι πως κάποιον έχει βρει. Δεν σου έχει πει ποιον? Δεν μιλάει. Έχει ανάγκη όμως από φίλους. Το πρωί όταν άκουσε πως θα ερχόμουν σε σένα, ζήτησε να έρθει μαζί μου. Ήθελα να σε ξαναδεί, είπε. Και να γνωρίσει τη γυναίκα σου. Ναι, πάμε να κάτσουμε. Τι θες από μένα? Εσύ τι θέλεις, εσύ γιατί ήρθες εδώ? Τα παιχνίδια μαζί μου τέρμα, τα άκουσες? Γιατί ήρθες σπίτι μου? Ήρθα σαν φίλη, ο πατέρας μου... Ας τον πατέρα, στον πατέρα σου, ας τον ήσυχο. Εσύ του ζήτησε να έρθείτε. Είχα την ανάγκη να είσαι εδώ, είναι τόσο κακό αυτό. Νομίζω πως τα ξεκαθαρίσαμε, τα είπαμε. Είπαμε τελείως οριστικά. Το συνοηθήκαμε, συμφωνήσαμε, ναι ή όχι? Για σένα είναι εύκολο, έχεις τη γυναίκα σου. Ας τη γυναίκα μου, τη γυναίκα μου, άστινα. Το ήξερες ότι είμαι παντρεμένος. Στο κρύψα. Σου υποσχέθηκα κάτι. Εγώ σε αγαπώ. Άσε με. Και εσύ με αγαπάς, το ξέρω. Άσε με. Γιατί δεν το παραδέχεσαι? Άσε με. Το ξέρω ότι δεν μπορείς να ζήσεις μακριά μου. Το ξέρω. Μακριά από τη ζωή μου. Μακριά από τη ζωή μου, από μένα και από την οικογένειά μου. Μην φεύγεις έτσι, σε παρακαλώ. Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις. Ό,τι θελήσεις. Μόνο μην μου ζητάς να μην σε αγαπάω. Δεν μπορώ. Εμείς οι δύο τέλος. Τ' άκουσες? Τέλος. Μην φεύγεις. Σε παρακαλώ. Μην φεύγεις. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να τα ξέχασεις όλα. Δεν μπορεί. Pocket full of memories,
μέσα. Σε περίμενα. Άργησες. Ξέρεις πώς είναι αυτά τα ξαφνικά επαγγελματικά. Θα είσαι κουρασμένος, αγάπη μου. Πάρε μ' αγκαλιά. Γεια σου. Πάρε μου τον αντιπρόσωπο στη Θεσσαλονίκη και κλείσε εισιτήριο και ξενοδοχείο για την άλλη εβδομάδα. Μάλιστα. Είναι μια κυρία στο γραφείο σας. Της είπα ότι μπορεί να αργήσετε, αλλά επέμενα να σας περιμένει. Εδώ πρέπει να σου μιλήσω. Το ξέρεις πως δεν θέλω να άρχισε. Δεν το ξέρεις. Σε παρακαλώ. 5 λεπτά μόνο. Ωραία, τι θέλεις. Να σου ζητήσω συγγνώμη. Προσπάθησα να σε βρω στο τηλέφωνο, αλλά δεν μου απαντάς. Άκουσε με, σε παρακαλώ. Νιώθω πολύ άσχημα για ό,τι έγινε προχθές. Σου ζητάω συγγνώμη. Δεν ήθελα να... Ούτε εγώ. Ήταν λάθος. Όλα ήταν λάθος. Συγγνώμη. Μην κλαίσαι, παρακαλώ. Ήθελα να σε δω για τελευταία φορά. Αύριο φεύγω για το Παρίσι, θα μείνω εκεί. Η απόσταση θα με κάνει να σε ξεχάσω. Εδώ δεν μπορώ. Μείνε μαζί μου απόψε. Δεν γίνεται, Αγγελική, δεν μπορώ, το ξέρεις. Όλα γίνονται, αφού θέλουμε και οι δύο γίνεται. Είμαι παντρεμένος, δεν μπορώ να διακινδυνεύσω το γάμο. Δεν γίνεται να με διακινδυνεύεις τίποτα. Όλα στη ζωή έχουν ένα ρίσκο και εσύ δεν ρισκάρεις τίποτα. Μπορείς να μην κάνεις απέδι, σε παρακαλώ. Αφού όλο σκέφτεσαι τη γυναίκα σου και την οικογένειά σου, τι θέλεις εδώ μαζί μου, ε? Τι έχεις βάλει μέσα, σίγου τι είναι, μια βδομάδα θα λείψω. Θα σου χρειαστούνε. Κρίμα που δεν έρχεσαι κι εσύ μαζί μου. Θα μπορούσα να αφήσει τον Αλέξη μόνη σου. Δεν γίνεται, αγάπη μου, το είπαμε. Την επόμενη φορά. Θα μου λείψεις. Και εσύ θα μου λείψεις. Όχι, όχι βέβαια. Δεν είμαι άνθρωπος που ανησυχεί με το παραμικρό. Απλά η ζωή με έμαθε πως τα πάντα μπορεί να συμβούν. Τα πάντα μπορεί να ανατραπούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Ξαφνικά η ζωή σου μπορεί να αλλάξει για πάντα. Λείπουμε. Αφήστε το μήνυμά σας. Μαριλένα, σε παίρνω συνέχεια από το πρωί. Στο κινητό, σε παίρνω στο σπίτι, δεν απαντάς. Πάρε με, σε παρακαλώ.
σας. Το 402, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πού είχα κάποιο μήνυμα? Όχι, δεν είχα κάτι. Βάλει συνημμένο προϋπολογισμό, χαρτιά. Συγγνώμη. Ναι. Ο ίδιος. Ναι, σύζυγός μου είναι. Τι? Όλα δείχνουν πως πρόκειται για ληστεία. Μπήκαν στο σπίτι, η σύζυγός σας τους άκουσε και έτρεξε στο υπόγειο να κρυφτεί. Μπήκε στην αποθήκη, την αντιλήθησαν και την... τη σκότωσαν. Πώς... πώς είστε σίγουροι? Σίγουροι δεν είμαστε. Όλα τα στοιχεία όμως μας οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα. Στο σπίτι λείπουν και αντικείμενα μεγάλης αξίας. Πράγμα το οποίο ενισχύει τις υποψίες μας. Πήραν ακόμη... Η Βέρα της λείπει. Το ότι πήραν τη Βέρα σημαίνει ότι ήταν το μόνο κόσμο που είχε μαζί της. Και αυτό επαληθεύει τις υποθέσεις μας. Η γυναίκα μου είπε πως... Η γυναίκα μου δεν ερχόταν εδώ ποτέ μόνη της. Δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο που να μαρτυράει ότι ήταν με κάποιους άλλους. Άλλωστε και οι γονείς της μας βεβαίωσαν ότι θα ερχόταν μόνη της. Λυπάμαι πολύ. Δεν ξέρω τι να πω. Μου τηλεφώνησε ο πατέρας μου στο Παρίσι και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Συλληπιτήρια. Πως ο χρόνος γιατρεύει τα πάντα. Αλλά δεν είναι αλήθεια. Ήξερα πως έπρεπε να συνεχίσω τη ζωή μου μόνος μου με ένα παιδί. Δεν ήταν και πολύ εύκολο. Είχα ανάγκη από έναν άνθρωπο δίπλα μου. Κάποιον να μ' αγαπάει. Σταύρο. Αγγελική. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Ναι, πράγματι. Είσαι στην Αθήνα, το Παρίσι? Εγκατέλειψα το Παρίσι οριστικά. Εσύ? Καλά, θα κάτσεις? Όχι, με περιμένουν. Είσαι καλά? Καλά, είμαι καλά. Ξέρεις τώρα, προσπαθώ να συνεχίσω τη ζωή μου. Ρωτάω τον πατέρα μου για σένα. Ο Αλέξης. Καλά είναι. Τα παιδιά, ξέρεις, ξεχνάνε πιο γρήγορα. Θα έχει μεγαλώσει τώρα. Θα ήθελα πολύ να το δω. Κανονίστε με τον πατέρα μου μια μέρα να βρεθούμε. Μου το λέει και εκείνος. Θα το κανονίσω. Φεύγω. Μη σηκώνεσαι. Γεια. Γεια σου. Σταύρο μου, ξέρω πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις μόνος ένα παιδί. Ναι, είναι δύσκολο.
Και απ' την άλλη, ούτε που σκέφτομαι να αφήσω τη δουλειά μου, βέβαια. Και δεν πρέπει. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά είσαι νέος. Κάποια στιγμή. Αυτό πας να πεις, ούτε να το σκέφτεσαι. Αυτή η σκέψη δεν περνάει από το μυαλό μου, ούτε να το σκέφτομαι. Μπαμπά, θα μας αφήσεις να πάμε στις κούνιες με τον Αλέξ? Πότε? Αύριο. Αύριο το πρωί. Να πάτε. Είσαι κακοδιάθετος, έχεις κάτι? Όχι, μια χαρά είμαι. Μήπως μετάνιωσες για αυτό που έγινε χθες? Όχι, βέβαια. Φαίνεσαι όμως σαν... Το ήθελα. Το ήθελα και πολύ, μάλιστα. Και αυτό είναι που με κάνει και αισθάνομαι λίγο άσχημα. Δεν κάνουμε κάτι κακό. Αν... δεν είχε συμβεί στο παρελθόν μεταξύ μας, ενώ θα ήταν αλλιώς με τώρα. Αυτό που είχε συμβεί με εμάς τότε δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ζούμε τώρα. Έχει περάσει πολύ καιρό, το είχαμε αφήσει και οι δύο πίσω μας. Μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, Αγγελική. Αν αισθάνεσαι άσχημα, αν... ξέχασέ το, δεν πρόκειται να ξανασυμβεί. Ας το ξεχάσουμε. Το παρελθόν πρέπει να ξεχάσουμε. Θα τα καταφέρουμε. Η ζωή μου χαμογέλασε. Η παρουσία της κοντά μας άλλαξε τα πάντα. Καταλαβαίνετε, άκουσα και πάλι το γέλιο του γιού μου στο σπίτι. Κι εγώ μετά από 1,5 χρόνο ένιωθα και πάλι ζωντανός. Έβλεπα τη ζωή μπροστά μου με αισιοδοξία. Πιο πολύ από το προηγούμενο. Νομίζω πως είναι το καλύτερο από όσα δοκίμασες. Κι εγώ έτσι νομίζω. Παρακαλώ. Ο ίδιος. Ναι, για την πόλη μιας κατοικίας, μιας εξοχικής κατοικίας. Μια ώρα έξω από την Αθήνα είναι.
Ωραία. Νομίζω πως είναι καλύτερα να περάσω από το γραφείο σας. Θα το κάνω ίσως να έρθω από εκεί. Ευχαριστώ. Τι έγινε? Τίποτα. Από ένα μεσητικό γραφείο ήταν. Τους ανέθεσαν να βρουν αγοραστή για το εξοχικό. Θα το πουλήσω. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη λύση. Τι έγινε, γιατί τ' άλλαξες εδώ? Νόμιζα πως θα σου άρεσε. Δεν έπρεπε να ρωτήσεις πρώτα? Αρχίζουμε μια νέα ζωή στα Σταύρο, έτσι δεν είπαμε? Ήθελα να αλλάξουμε λίγο το περιβάλλον εδώ μέσα. Είναι σαν μαυσολείο. Το ότι ξαναρχίζω τη ζωή μου δεν σημαίνει ότι θέλω να θάψω το παρελθόν, ε, νομίζω. Δεν μπορώ να ζήσω μια ζωή στη σκιά της. Μου ζήτησες να παντρευτούμε. Εγώ είμαι η γυναίκα σου τώρα. Καταρχήν σου ζήτησα χρόνο. Πρέπει να ξεχάσεις. Πρέπει. Άκουσα, πρέπει. Ποιος το καθορίζει αυτό, ποιος το λέει, εσύ? Έλα, τι έγινε τώρα, τι έπαθες? Φεύγω, γυρίζω στο σπίτι μου. Έλα, Γιώργη, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ άλλο. Νόμιζα πως θα ήταν εύκολο. Αλλά ό,τι κι αν κάνω, ό,τι κι αν πω, με συγκρίνει συνέχεια μαζί της. Έλα. Πάντα εκείνη ανάμεσά μας. Καλογρένησε, σε παρακαλώ. Έλα εδώ, κοίταξε. Σε θέλω, Σε θέλω. Σε χρειάζομαι. Κοίταξε με, δεν θέλω να σε χάσω. Κατάλαβα πως έπρεπε να σεβαστώ τις επιθυμίες της. Πως έπρεπε να αφήσω πίσω την προηγούμενη ζωή μου. Να κάνουμε μαζί μια καινούργια αρχή της, το Χριστούς άλλωστε. Και αποφάσισα να τελειώνω μια και καλή με το παρελθόν. Μα το ανέθεσα σε σένα, μην χρειαστεί να ανέβω εγώ. Αν είναι... Εμένα ρωτάς τι να είναι πάλι, αν δικό σου. Α, μην το κουράζεις, τώρα κατάλαβα. Θα το κάνω εγώ, θα δω τι θα κάνω. Μιλάω αργότερα. Σε ευχαριστώ, γεια. Ήρθα να σε πάρω να πάμε για τα προσκλητήρια. Α, πρέπει να ανέβω μέχρι το εξοχικό. Προέκυψε κάτι με τον αγοραστή και πρέπει να πάω ίδιος. Θα έρθεις. Έλα. Δεν το έχει αναλάβει μισή της? Ναι, το έχει αναλάβει, αλλά τα έκανε θάλασσα. Και εγώ θέλω να τελειώνω με αυτό. Έλα μαζί μου. Εδώ θα κάτσεις, δεν θα έρθει μέσα στο σπίτι. Τελικά προτιμώ να γυρίσουμε πίσω. Γιατί, εσύ είναι τόσο ήσυχα και τόσο όμορφα εδώ. Εγώ έργα να κοιμόμασταν εδώ απόψε, να φεύγαμε αύριο. Θες? Τι κρυώνεις? Κάνε ψύχρα. Γιατί είσαι τόσο νευρική? Έλα, σήκω. Πάμε μέσα. Πάω να φέρω την τσάντα. Θα ανάψω το τζάκι. Γιατί το έκανες αυτό? Δεν μπορείς να την ξεχάσεις, Δεν θέλω. Την αγαπάς ακόμα, Το ξέρω ότι την αγαπάς. Εκείνη όμως δεν σε αγαπούσε. Έλα εδώ. Πώς σου ήρθε αυτό? Το ξέρω. Πώς, έλα. Πώς το ξέρεις? Εκείνη μου το είπε. Πότε το είπε? Απάντησέ μου. Πότε? Δεν σε αγαπούσε, Σταύρο. Για την άνεσή της έμενε μαζί σου και για το παιδί. Τη βόλεψή της ήθελε, όχι εσένα. Έλα εδώ. Άφησε με. Πότε μιλήσατε? Πότε βρεθήκατε εσείς οι δύο? Τη συνάντησα μια φορά τυχαία. Όταν είχες φύγει στη Θεσσαλονίκη.
Αγγελική. Ελένα. Γεια. Γεια. Πώς βρέθηκες εδώ? Ο Σταύρος μου είχε πει είχες φύγει για Παρίσι. Ήτανε να φύγω, αλλά προέκυψαν κάποιες εκκρεμότητες και θα το αναβάλω για λίγο καιρό. Χαίρομαι που σε βλέπω. Θες να πάμε για ένα καφέ? Ναι, αμέ. Ο Σταύρος. Ο Σταύρος έφυγε χθες για Θεσσαλονίκη. Θα λείψει μια εβδομάδα. Σου λείπει, ε? Η απόσταση που και που κάνει καλό στα ζευγάρια. Ναι, αλλά εσείς είστε δεμένοι, τα πάτε μια χαρά, έτσι δεν είναι? Όπως όλα τα ζευγάρια μετά από 6 χρόνια γάμου. Δηλαδή? Όταν παντρευτείς θα καταλάβεις γιατί. Δεν τον αγαπάς? Φυσικά και τον αγαπάω. Άντρας μου είναι, έχουμε ένα παιδί μαζί. Ναι, αλλά είσαι ερωτευμένη μαζί του? Ο έρωτας, Αγγελική μου, δεν κρατάει για πάντα. Εδώ είμαστε. Συγγνώμη. Συγγνώμη, αγάπη μου. Δεν ξέρω τι με έπιασε. Σ' αγαπάω τόσο πολύ και ζηλεύω. Κάνει πολύ κρύο εδώ μέσα. Πάμε να φέρουμε ξύλα να ανάψουμε τον τζάκι. Πήγαινε εσύ. Εγώ δεν κατεβαίνω εκεί κάτω. Κρυώνεις ακόμα? Ανάψω το τζάκι να ζεσταθεί λίγο. Ωστόσο, πάω να κάνω ένα μπάνιο. Πρώτη πόρτα. Παρακαλώ. Τι έγινε εκείνο το βράδυ? Ήρθε μαζί εδώ πάνω, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρεις τι λες, εγώ δεν έχω ξανάρθει ποτέ. Ναι, το σπίτι το ξέρεις.
Ξέρεις που έχουμε τα ξύλα. Ξέρεις που είναι το μπάνιο. Ήρθετε μαζί εδώ πάνω. Όχι. Μιλάς ψέματα, μόνοι σου προδοθήκες. Λέγε, ήρθατε μαζί, την ακολούθησες μόνη σου. Αυτή. Αυτή ήθελε να έρθουμε. Αυτή μου ζήτησε να έρθουμε. Υπέροχο σπίτι. Αλλά είναι λίγο απομονωμένο, αφέντη. Στο Σταύρο άρεσε, ξέρεις, ήθελε ησυχία. Oh, καιρό είχα να νιώσω έτσι, ξένιαστη και ελεύθερη. Μακριά από όλους και όλα. Στους γονείς τι είπες? Ότι θα λείψω δύο μέρες για να ηρεμήσω. Με το Σταύρο μίλησε? Όχι, δεν τον βρήκα. Θα τον πάρω μετά. Ξεκουράστηκα. Δεν λειτουργεί. Ναι. Μήπως το έχουν κόψει? Αποκλείεται. Γιατί όμως? Πάρε από το κινητό. Δεν πιάνω εδώ πάνω. Όχι, ρε γάμο, το θα με ψάχνει ο Σταύρος και θα ανησυχεί. Έλα, μην κάνεις έτσι. Θα πάμε από το χωριό αύριο το πρωί και θα του τηλεφωνήσεις από εκεί. Εσύ δεν την άφησε να τηλεφωνήσει, έτσι δεν είναι? Ούτε που το ανέφερε. Συνέχεια έλεγε τι καλά που είμαστε ελεύθερες και μόνες μας. Δεν σε αγαπούσε, Σταύρο. Δεν σε αγαπούσε. Από συμφέρον έμενε μαζί σου. Τι σκέφτεσαι? Ο Σταύρο θα με παίρνει και δεν θα με βρίσκει. Ποιος ξέρει τι θα βάζει με το νου του. Σε ζηλεύει? Μπα, που τέτοια τύχη. Σε αγαπάει όμως, ε? Έτσι νομίζω. Εσύ? Κι εγώ. Αλλά ξέρεις, δεν είναι όπως ήταν στην αρχή. Η ρουτίνα της ζωής συνηθίζεις. Σκέφτεσαι να χωρίσεις? Όχι. Δεν σκέφτηκα ποτέ κάτι τέτοιο. Έχουμε και το παιδί εξάλλου. Και θα μείνεις μια ζωή μόνο για το παιδί? Μα τι λες? Δεν είναι μόνο για το παιδί. Είναι γλυκός, είναι τρυφερός, είναι ερωτικός. Είναι καλός σύζυγος. Μ' αγαπάει. Εσύ όμως δεν τον αγαπάς. Τι είναι αυτά που λες? Φυσικά και τον αγαπάω. Δεν εννοούσα ποτέ κάτι τέτοιο. Μην κοροϊδεύεις τον εαυτό σου. Δεν τον αγαπάς. Πού πας? Συγγνώμη, δεν ήθελα. Δεν σ' αγάπησε. Ποτέ της δεν σ' αγάπησε. Εγώ μόνο σ' αγάπησα. Είσαι ο μόνος άντρας που αγάπησα στη ζωή μου. Και εσύ μ' αγαπούσες, το ξέρω. Και εκείνη ήταν ανάμεσά μας. Ναι. Γι' αυτό τη σκότωσες. Κλέσε! Δεν τη σκότωσα. Εκείνη ήθελα να με σκοτώσει. Έμαθε πως αγαπιόμασταν και ήθελε να με σκοτώσει. Δεν κοιμάσαι? Εσύ? Φοβάμαι μόνη μου. Νιώθω πως είμαστε απομονωμένες εδώ πάνω. Κι εγώ φοβάμαι. Μείνε εδώ μαζί μου. Πάω να πιω λίγο νερό και έρχομαι. Εσύ έκοψες το τηλέφωνο. Γιατί? Τι το θέλεις? Να πάρεις το Σταύρο να το πεις τι? Και εσένα τι σε νοιάζει, άντρας μου είναι. Κάνεις λάθος. Ποτέ δεν ήταν δικό σου. Εμένα αγαπάει. Έχεις τρελαθεί. Τι λες? Είναι δικό μου. Τον αγαπάω και με αγαπάει. Λες ψέματα. Δεν ξέρεις τι λες. Αγαπιόμαστε. Καιρό τώρα. Μου ανήκει. Και ό,τι μου ανήκει θα το πάρω. Έπρεπε να το έχω καταλάβει. Γι' αυτό με έφερες εδώ. Γι' αυτό ήθελες να μην το μάθει κανείς.
κι αν κρύβεσαι θα σε βρω. Θα σε βρω. Κανείς δεν ξέρει ότι είμαι εδώ μαζί σου και ούτε θα το μάθει. Παρακαλώ, τι σου έκανα, τι θέλεις από μένα? Ξέρεις τι θέλω και θα το πάρω. Σκότωσες τη γυναίκα μου για να με πάρεις από εκείνη. Εκείνη σε πήρε από μένα. Εμείς αγαπιόμασταν και εκείνη ήταν ανάμεσά μας. Είσαι τρελή. Είσαι τρελός, τρελή. Είμαι, ναι, είμαι τρελή. Είμαι τρελή επειδή σε αγαπάω. Είμαι τρελή μόνο για σένα. Τα έχεις προσχεδιάσει όλα. Όλοι νόμιζαν πως είσαι στο Παρίσι. Εκείνη ήθελε να έρθουμε εδώ. Μόνη της μου είπε πως δεν σε αγαπάει, πως δεν σε θέλει. Σκώσε, σκώσε, μη μιλάς, μη μιλάς. Πάψε, σκώσε. Σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω. Έλα εδώ, έλα εδώ. Δεν πρόκειται να ξεφύγεις, Αγγελική. Έλα. Είναι κλειδωμένα, κοριτσάκι μου. Έχω κλειδώσει. Τελείωσε η συζήτηση, Αγγελική. Η κουβέντα μας δεν τελείωσε. Η μανία σου να πάρεις τη θέση της, α. Η μανία σου να φορέσει τη βάρα της. Αυτό σε έκανε να τη σκοτώσεις. Τα έχεις σχεδιάσει όλα. Τα έχεις όλα στο μυαλό σου από πριν, Αγγελική. Ε?
Λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ξεκινήσατε χτες το πρωί από το σπίτι σας, όπως κάθε μέρα. Ναι, το πρωί την άφησα στο σπίτι. Το μεσημέρι είχαμε ραντεβού στο γραφείο. Αλλά δεν ήρθε. Την πήρα και την έψαξα στο τηλέφωνο. Στο κινητό της, στο σπίτι, στον πατέρα της, αλλά δεν ήταν πουθενά. Όπως ήταν φυσικό, ανησύχησα. Αρχίσαμε να την ψάχνουμε με τον πατέρα της, χθες τη νύχτα. Μέχρι και σήμερα το πρωί. Αλλά δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Γι' αυτό ήρθα σε εσάς. Να δηλώσω την εξαφάνισή της. Ναι, είναι μεγάλη ευκαιρία. Ο ιδιοκτήτης το πουλάει γιατί έφυγε στο εξωτερικό. Μηχανικός, ο ίδιος το έχει χτίσει. Άριστη κατασκευή. Find another road where you've never been.